Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλό σας μεσημέρι. Σήμερα είναι 5η 12 Μαρτίου του 2020 και παρακολουθείτε το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του ΦΛΑΣ. Θα ξεκινήσουμε με τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε στο μέτωπο του κορονοϊού. Καταρχήν να πούμε ότι δυστυχώς έχασε τη μάχη με τη ζωή ο 66χρονος που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο του Ρίου στην Πάτρα. Άρα επί της ουσίας έχουμε τον πρώτο νεκρό δυστυχώς από τον κορονοϊό. Την ίδια στιγμή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει προχωρήσει και έχει βάλει σε κατάσταση συναγερμού ολόκληρο τον πλανήτη, καθώς πλέον μιλάμε για πανδημία, κάτι το οποίο ανακοινώθηκε χθες αργά το απόγευμα προς το βράδυ, ενώ την ίδια στιγμή από τα 4 επιβεβαιωμένα κρούσματα που είχαμε μέχρι και τα χθες στη Δυτική Μακεδονία, σήμερα γίναν 6. Η είδηση αυτή μάλιστα ήρθε λίγο νωρίτερα από έκτακτη συνέντευξη τύπου φορέων που είχαμε στην Καστοριά, στην οποία συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Αβόπουλος και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καστοριάς ο κύριος Λάζαρος Παπαδόπουλος, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε σε λίγο για να μας πει και όλα τα νεότερα. Ήταν και η κυρία Κοζατζάνη, περιφερειακή σύμβουλος επίσης από την περιοχή της Καστοριάς. Για να δούμε λίγο το απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου που μας έρχεται από το site της Σέντρας και επιστρέφουμε. Κύριε Παπαδόπουλε, ήθελα να σας ρωτήσω αν η Καστοριά βρίσκεται στο κόκκινο από τις διάφορες περιπτώσεις, αν υπάρχει έξαρση. Είναι στο κόκκινο. Σήμερα έχουμε 6 κρούσματα. Με αναλογικά με τον πληθυσμό, το ποσοστό είναι αυξημένο. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι ο πύργος Ηλίας μπορεί να έχει 20 τόσα περιστατικά, αλλά έχει και 30 φορές περισσότερο πληθυσμό. Άρα η αναλογία με τον πληθυσμό εδώ είναι πολλά τα 6. Δεν κοιτάμε απόλυτα νούμερα, κοιτάμε σε αναλογία του πληθυσμού που αντιστοιχούν αυτά. Δηλαδή, μέχρι στιγμής έχουμε 6 κρούσματα θετικά. Ακριβώς. Θα αναφερθώ κυρίως στο δελτίο τύπου που βγάλαμε χθες. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι δεν πρέπει να καθησυχάσουμε, ούτε και να πανικοβληθούμε. Θα πρέπει να τηρούμε αυστηρά τις οδηγίες όσον αφορά αυτό που μας λέει ο ΔΥ. Βλέπουμε, ας πούμε, κάποια πράγματα τα οποία συμβαίνουν σε γειτονικές χώρες τα οποία έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο και θα πρέπει ο καθένας μας, στο κομμάτι που του αναλογεί, να τηρεί κάποιους στοιχειώδεις κανόνες. Εμείς στα πλαίσια αυτά, όσον αφορά τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, θεωρήσαμε καθήκον μας όσον αφορά το διοικητήριο στο οποίο στεγαζόμαστε εμείς αλλά και άλλες υπηρεσίες, είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός υπαλλήλων, να βγάλουμε ένα δελτίο τύπου όπου να ζητάμε για το επόμενο 14ήμερο, σύμφωνα με αυτά που ισχύουν σήμερα από πλευράς οδηγιών του ΕΟΔΗ, επαναλαμβάνω, να μην γίνονται περιττές έτσι επισκέψεις στο κτίριο από πολίτες. Έχουμε βγάλει ένα τηλεφωνικό κατάλογο όπου υπάρχουν τα τηλέφωνα των υπηρεσιών. Φοβάστε αύξηση κρουσμάτων? Η αύξηση κρουσμάτων θα υπάρξει, παιδιά. Λοιπόν, αυτά υπόθηκαν πριν από λίγο στην Καστοριά. Θα τα δούμε όλα τα θέματα. Έχουμε και πολλοί ρεπορτάζ που μας έρχεται και από την Κοζάνη και θα καλησπερίσω και τον Κώστα τον Μαυρίδη και τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα. Όπου έχουμε συνεχή ενημέρωση και πολλές πληροφορίες οι οποίες έρχονται. Βλέπω και τον Κώστα, ο οποίος προσπαθεί να μαζέψει ό,τι περισσότερο. Να δούμε μπορεί τα τελευταία νέα. Λοιπόν, Βαγγέλη, σε ακούμε. Να ξεκινήσουμε από την πανελλαδική επικαιρότητα. Πριν από λίγα λεπτά έκανε το διάγγελμά του και μάλλον την καθιερωμένη ενημέρωση των συντακτών και ο κύριος Κικίλιας. Ο Υπουργός κάλεσε όλους τους γιατρούς και τους επαγγελματίες του χώρου της υγείας να στελεχώσουν το ΕΣΥ. Θα ανοίξουν άμεσα, το ακούσαμε και χθες από τον Πρωθυπουργό, 2.000 θέσεις εργασίας. Μάλιστα, ο κύριος Κικίλιας υποστήριξε πως αυτή την ώρα βρισκόμαστε στην ώρα της μεγάλης μάχης, του μεγάλου αγώνα. Ήταν οι χαρακτηριστικές φράσεις που χρησιμοποίησε. Από εκεί και πέρα, σε επίπεδο Κοζάνης, να πούμε ότι και σήμερα συνεχίζονται τα μέτρα ασφαλείας στο Μαμάτσιο νοσοκομείο Κοζάνης. Υπενθυμίζω ότι βρίσκονται σε καραντίνα 19 επαγγελματίες, ιατροί και υπόλοιπο προσωπικό που είχαν έρθει σε επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα του 53χρονου πριν από 2 ημέρες, ενώ παράλληλα αυτή την ώρα φιλοξενούνται, νοσηλεύονται 2 ακόμα άτομα τα οποία θεωρούνται ύποπτα για εμφάνιση κρούσματος κορονοϊού. Είναι απομονωμένοι, τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας που έχει ανακοινώσει ο ΕΟΔΗ. Επαναλαμβάνω, απομονωμένοι, νοσηλεύονται, ενώ παράλληλα περιμένουν στο νοσοκομείο το αποτέλεσμα της εξέτασής τους. Άρα να επαναλάβουμε ότι στο Μαμάτσιο νοσοκομείο της Κοζάνης αυτή την ώρα έχουμε 2 ύποπτα κρούσματα τα οποία είναι σε απομονώση και περιμένουμε τα τελικά αποτελέσματα. Επειδή έχει σημασία η είδηση και όχι το υπεραιτέρω
το περαιτέρω κοτσομπόλιο, ας πούμε, επιτραπεί ο όρος, δεν θα δώσουν περαιτέρω στοιχεία για τους δύο αυτούς ανθρώπους. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι επιβεβαιωμένα κρούσματα, είναι ύποπτα. Οι οποίοι, αυτό που έχει σημασία να πούμε, είναι ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας από τον χώρο του νοσοκομείου, φιλοξενούνται, νοσηλεύονται, όπως ακριβώς επιβάλλει ο κανονισμός λειτουργίας των νοσοκομείων αυτή την περίοδο, απομονωμένοι από το προσωπικό και τους υπολείπους ασθενείς και συνοδούς στο νοσοκομείο. Βρεθήκαμε εκεί πριν από λίγο με τον Νικολίτη του Φλάστο, Μιχάλη Τεμέλκο. Θα ακούσουμε απόψεις εργαζομένων του νοσοκομείου, οι οποίοι μας δίνουν μια εικόνα του ποια είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση στο νοσοκομείο. Ήρεμη, υπάρχει κίνηση, γιατί και είναι λογικό. Και οι επαγγελματίες του χώρου της υγείας κινούνται και συνοδοί και ασθενείς που έρχονται και φεύγουν. Είδα από όλους να έχουν τις μάσκες, να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας. Θα δούμε στο βίντεο που ακολουθεί χαρακτηριστικά πλάνα. Εξετάζονται όσοι μπαίνουν στο νοσοκομείο από την είσοδο ακόμα για να διαπιστωθεί εάν έχουν πυρετό και βεβαίως τους ρωτούν ένα σύντομο ιστορικό για να δουν αν υπάρχει παραμικρός κίνδυνος να είναι εκτεθειμένοι. Και από εκεί και πέρα έχει σημασία να αναφέρουμε και ότι και οι υπόλοιποι κλάδοι που έχουν να κάνουν με τον χώρο της υγείας συνεχίζουν την προσπάθεια ενίσχυσης του αγώνα κατά της επέκτασης εξάπλωσης του ιού. Οι φαρμακοποιοί χθες το βράδυ είχαν μία συνέλευση. Αρκετοί από αυτούς εμφανίστηκαν και φοβισμένοι, και είναι λογικό αυτό, γιατί έχουν καθημερινά επαφή με πολίτες. Μάλιστα, προτάθηκε ακόμα και το να εξυπηρετούν τον κόσμο μέσα από τα παραθυρά και τα μικρά, όπως γίνεται στις διανυκτερεύσεις. Αυτό βεβαίως απορρίφθηκε. Κανονικά θα γίνεται η εξυπηρέτηση των πελατών πολιτών από τους φαρμακοποιούς. Απλώς θα τηρούν και αυτοί αυστηρά μέτρα υγιεινής και από τους πολίτες θα περιμένουν το ίδιο, όπως επίσης και τους γίνεται συνεχώς ενημέρωση. Ένα ακόμα στοιχείο. Αρκετοί κλάδοι επηρεάζονται άμεσα από τις εξελίξεις. Για παράδειγμα, οι οδηγοί ταξί, οι οποίοι έχουν πιάσει ακριβώς έξω από το νοσοκομείο, καταγράφουν μια πολύ μεγάλη πτώση κίνησης, λογικό αυτό, και μια ανησυχία των πολιτών. Δεν είναι κακή η ανησυχία, εφόσον συνοδεύεται και από την λήψη μέτρων προστασίας. Ωραία. Να δούμε λίγο το βίντεο, Κώστα, και να πούμε πολλά περισσότερα και μαζί με τις τελευταίες πληροφορίες. Καμία αντίρρηση. Μόνο ένα μικρό, πολύ μικρό σχόλιο. Εγώ δεν θα τα πω τόσο όμορφα. Θέλει μεγάλη προσπάθεια, γιατί ακούω διάφορα. Παράδειγμα χάρη, έχουμε δει εικόνες ανθρώπων που βγαίνουν από το νοσοκομείο, και δεν εννοώ τις Κοζάνες, γενικότερα από τα νοσοκομεία, και ενώ φορούν μάσκα, την πετάνε έξω από την πόρτα του νοσοκομείου. Αυτό είναι τραγικό. Να την αλλάξουμε αυτή την νοοτροπία. Είπαμε, η μάσκα, αν θέλουμε να μας προστατεύσει, να προστατεύσει τους γύρω μας, την αφήνουμε σε κλειστά κάδους απορριμμάτων και όχι την πετάμε στον δρόμο. Και δεν φοράς μάσκα άμα δεν έχεις νοσήσει ή άμα δεν πας στο νοσοκομείο. Αυτό δεν πάλι, αυτό να πάλι είναι. Έτσι το λέμε και έτσι είναι η επίσημη. Έτσι το λέμε και έτσι είναι η επίσημη ανακοίνωση. Όμως απ' την άλλη, είδαμε την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης να μοιράζει μάσκες. Άρα, για όσους έμπαιναν μέσα στο κτίριο. Έτσι. Για όσους έμπαιναν. Άρα, αυτοί που μπαίναν στο κτίριο ήταν άρρωστοι. Δεν ήταν άρρωστοι προφανώς. Όχι. Αλλά η λογική ήταν ότι, επειδή υπάρχει πολλής κόσμος στο κτίριο, 600 άτομα μπήκαν χθες. Η λογική είναι σε κτίρια που υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα. Μέτρα προφύλαξης, πρόληψης. Κανένα μέτρο δεν είναι απαραίτητα κακό. Ακόμα και η υπερβολή σε μία φάση είναι και λογική, ίσως και θεμητή, αν θέλεις. Φτάνει να μην προκαλεί ελλείψεις από αλλού αυτή είναι η υπερβολή, έτσι. Εγώ σου λέω ότι κρατάς και τη μάσκα, ότι άμα νοσήσεις την έχεις κιόλας απόθεμα στο σπίτι σου, γίνεται χρησιμοποιήσεις, άμα δεν βρίσκεις μετά. Σωστό. Λοιπόν, να δούμε λίγο το βίντεο γρήγορα και επιστρέφουμε. Πάμε. Ακόμα δύο κρούσματα εξετάζονται ως ύποπτα για κορονοϊό στο νοσοκομείο Κοζάνης. Και σήμερα τα μέτρα στο νοσοκομείο είναι δρακόντια. Σε ορισμένους χώρους του νοσοκομείου υπάρχει απαγόρευση εισόδου. Επιπλέον 19 άτομα προσωπικό είναι σε καραντίνα. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν άλλες περιπτώσεις. Σήμερα υπάρχουν δύο περιπτώσεις που εξετάζονται σαν ύποπτα κρούσματα. Δεν ξέρουμε, δεν πρέπει να επανικουβάλλουμε τον κόσμο και να λέμε τι γίνεται. Αλλά φαίνεται από τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τον ΙΟΔΗ και από την κυβέρνηση και οτιδήποτε όλα αυτά, πρέπει να δούμε ότι έχουμε κριθεί σαν πανδημία. Αυτό πρέπει να λαμβάνουμε και όλοι μας. Όλοι μας να παίρνουμε τα μέτρα υγιεινής μας, να πληρώνουμε καλά όλα αυτά που λένε τις οδηγίες και οτιδήποτε, και να εφευρεθούμε την προσοχή του κόσμου να μην μεταδώσουμε τον ιό. Πόσα άτομα είναι σε καραντίνα, αν είναι σε κατοίκον περιορισμό και αν υπάρχουν χώροι του νοσοκομείου που είναι εκτός εμβέλειας, που είναι κλειστά.
Κοιτάξτε να δείτε, τα άτομα που έχουν βγει σε καραντίνα είναι 19 άτομα που έχουν έρθει σε επαφή με τον συνάδελφο που ήταν από το νοσοκομείο της Καστοριάς που νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ. Αυτοί είναι σε κατοίκον περιορισμό λόγω της οδηγίας που έχουν πάρει τον ΕΟΔΗ για 14 ημέρες. Αυτό καταλαβαίνετε ότι αποδυναμώνεται το νοσοκομείο με προσωπικό με 19 άτομα αυτές τις ημέρες. Από εκεί και πέρα έχουν γίνει κατά τις οδηγίες του ΕΟΔΗ όλες οι απολυμάνσεις. Βέβαια, αυτές οι απολυμάνσεις με χλωρίνη εμείς πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να καλύπτουν, πρέπει να γίνουν σωστή απολύμαση. Για να γίνει σωστή απολύμαση όμως πρέπει να αδειάσουν οι χώροι και οτιδήποτε. Αυτό πρέπει θα επιληφθεί το νοσοκομείο, η διοίκηση μαζί με τον ΕΟΔΗ και οτιδήποτε να γίνουν κατάλληλες απολυμάνσεις. Τώρα το νοσοκομείο πώς μπορεί να λειτουργήσει με αυτά τα άτομα, ας το πούμε, θεωρητικά μείον? Το νοσοκομείο λειτουργεί, υπάρχουν τα άτομα αυτά που υπάρχουν και λειτουργεί με την προσπάθεια όλων αυτών. Αν δεν παίρνουν ρεπό και οτιδήποτε, ότι καταλαβαίνετε αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα σε κάποια στιγμή να έχουμε κάποιο burnout, κάποια προστατικά, κάποιοι συνάδελφοι να βγουν εκτός λόγω κούρασης και όλα αυτά. Αυτό θα το δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί. Εμείς, σαν Ομοσπονδία, ζητήσαμε να υπάρξουν άμεσες προσλήψεις οτιδήποτε. Έχουμε επισημάνει όλα αυτά τα χρόνια και να λέμε ότι υπάρχουν 40% ελλείψεις στο σύστημα. Αυτό φαίνεται σήμερα. Εμείς είμαστε εδώ, προσπαθούμε και να ανταπεξέλθουμε σε όλες αυτές τις δυσκολίες και να εξυπηρετήσουμε όλο τον κόσμο που θα έρθει στο νοσοκομείο. Για το θέμα του κορονοϊού, συνεδρίασε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Κοζάνης. Πάρθηκε απόφαση να ενταθεί η προσπάθεια ενημέρωσης των πολιτών για τα μέτρα πρόληψης και αυτοπροστασίας. Ακούστηκαν από ακραίες προτάσεις μέχρι λογικές προτάσεις. Δηλαδή, εάν είμαστε 1-1,5 μέτρο απόσταση από τον ασθενή, εάν όταν μπαίνει μέσα του ρίχνουμε λίγο νόπνημα ή αν υπάρχει ζέλ και του κάνουμε μία αντισηψία, εάν δεν συνοστίζονται πολύ μέσα στο φαρμακείο και περιμένουν έξω τη σειρά τους, δηλαδή διατηρούμε κάποια μέτρα ασφαλείας, νομίζω ότι θα το περάσουμε. Αυτό που βλέπετε κι εσείς σήμερα είναι ότι ο καλός Θεός της Ελλάδος μας δίνει έναν υπέροχο καιρό και έναν υπέροχο αέρα που αυτό και μόνο σκοτώνει τον κορονοϊό, εγώ νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, εμείς διαφυλάττουμε, έχει ενημερωθεί από εσάς κατά κόρον ο πληθυσμός για τα ατομικά μέτρα προστασίας. Υπάρχει ασπίδα. Σε δεύτερη φάση μπήκαμε όλοι να απολυμάνουμε χώρους και να κάνουμε αντισηψία σε μπάγκους, σε μεταλλικές επιφάνειες κλπ. Κλπ. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έχω δει, με χλωρίνη καθαρίζουν τα πάντα. Επίσης οι μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν προσωπικό έχουν πάρει μέτρα ασφαλείας. Κάποιες μεγαλύτερες στο αστικό κέντρο έχουν βάλει ένα άλλο μέτρο. Οι μισοί να πάνε στην εργασία και οι μισοί να πάνε την επόμενη εβδομάδα σε περίπτωση που έχουν κάποιο κρούσμα και μπουν σε καραντίνα να μην σταματήσει η διακίνηση. Βλέπετε ότι υπάρχει ένα πάγωμα όχι μόνο στην αγορά, ο κόσμος έχει μαζευτεί, έχει αποφύγει τις περιττές επισκέψεις, ακόμα και τις αναγκαίες. Όχι τις άκρως αναγκαίες. Εν πάση περιπτώσει, εμείς χθες κάναμε μία έκκληση προς τον κόσμο ότι να παραμείνουμε σε αυτήν την επαγρύπνηση. Ανήσυχοι είναι και οι επαγγελματίες. Οι οδηγοί ταξί καταγράφουν μείωση στο τζίρο τους, ενώ και οι επιβάτες εμφανίζονται άκρως ανήσυχοι. Κύριε Θανάση, είστε στην πιάτσα ακριβώς έξω από το νοσοκομείο. Ανησυχείτε? Χρόνια εδώ πέρα. Και επειδή γνωρίζω τη διέλευση του κόσμου, έχει πέσει πάρα πολύ αυτές τις μέρες συστά αυτό που ακούστηκε εδώ με το νοσοκομείο. Περιττό να σας πω ότι η δουλειά μας έχει πέσει το 90% σε εμάς. Δεν κινείται κόσμος, λόγω που φοβούνται τώρα πάρα πολύ. Εσείς λέω πάντως είστε με μάσκα, τηρείτε τα μέτρα ασφαλείας? Ασφαλώς, ναι. Μάσκα, πάντα παίρνοντας τα χρήματα, ξέρω εγώ, ή χαρτονομίσματα ή κέρματα, πάντα δουλεύουμε με το καθαρό ενόπνευμα, είναι πολύ βασικό για μας. Και επειδή έχετε να κάνετε με πολίτες όλη μέρα, οι πολίτες τι λένε, είναι φοβισμένοι? Είναι πάρα πολύ φοβισμένοι. Όσοι μπαίνουν, περισσότεροι με μάσκα. Εκεί και αυτό, πάνω σε αυτό το θέμα ασχολούμαστε όλοι. Έχει πέσει η κίνηση, έτσι? Ούτως άλλως ήταν πεσμένα τα πράγματα, τώρα περισσότερο. Τι να σου πω, άλλοι, εγώ δεν φοβάμαι, ότι είναι να γίνει, να γίνει. Οι περισσότεροι από ό,τι βλέπω που κινούνται και τα λοιπά είναι με μάσκες και τέτοια. Δεν ξέρω, δεν έχει επιλογή ο κόσμος σε κάποια πράγματα, πιστεύω εγώ. Δηλαδή, όπως εγώ δεν έχω επιλογή και είμαι εδώ. Πρέπει να δουλεύετε με όλες τις συνθήκες, έτσι. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Και δεν μπορώ να έχω μία. Δηλαδή, θεωρώ περιττό. Εντάξει, κάνω τα χέρια μου και τι έγινε. Είναι φάσματα, είναι.
Λοιπόν, αυτές είναι οι εικόνες που κυριάρχησαν λίγο πριν στο Μαμάτσιο νοσοκομείο, έξω από το νοσοκομείο της Κοζάνης. Έξω από το νοσοκομείο, ναι. Να πάμε σε ένα ακόμα θέμα, Απόστολε και Κώστα. Υπάρχει κάθετη πτώση της κίνησης στα κτέλ, στα υπεραστικά κτέλ Κοζάνης. Ανάλογη πτώση και στα αστικά κτέλ. Για τα υπεραστικά τώρα, μου είπαν ότι υπάρχουν δρομολόγια, κυρίως στα υψηλής κίνησης, το προηγούμενο διάστημα, όπου η πτώση έχει φτάσει το 1%. Δηλαδή, εκεί που λεωφορείο έφευγε με 40 άτομα, τώρα φεύγει με 4. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μία πτώση. Και λογική πηγή προέλευσης του φόβου να είναι το θέμα του κορονοϊού. Αυτό λοιπόν που γνωρίζουμε είναι ότι από αύριο θα ξεκινήσει μία διαδικασία. Σήμερα υπεγράφει η σύμβαση με μία εταιρεία της διοίκησης των υπεραστικών κτέλ. Θα γίνεται απολίμανση από ειδικό συνεργείο της εταιρείας εκείνης, τόσο πριν όσο και μετά το τέλος ενός ταξιδιού. Δηλαδή, μισή ώρα πριν φύγει το λεωφορείο θα απολυμένεται και όταν φτάσει στο προορισμό του, στα κτέλ Κοζάνης και πάλι θα απολυμένεται. Αυτό θα ξεκινήσει από αύριο. Σήμερα βεβαίως οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, οι οδηγοί, οι ιδιοκτήτες έχουν αναλάβει προς το παρόν την απολύμανση των λεωφορείων. Επίσης, και έχει τη σημασία το αυτό, έχουμε αλλαγές στα δρομολόγια λόγω της μείωσης της κίνησης. Θα έχουμε κόψιμο κάποιων δρομολογίων και κάποια δρομολόγια θα γίνονται μεικτά, δηλαδή τη Πτολεμαϊδα και Θεσσαλονίκη θα περνάει από Κοζάνη για να πάρει κόσμο και να μειωθεί ένα δρομολόγιο. Επειδή θα μας πάει πολύ χρόνο να πούμε τα δρομολόγια από το κανάλι μας, όσοι ενδιαφέρονται, ή τηλέφωνο στο ταμείο, είτε στο site όπου έχουν ήδη αναρτηθεί τα νέα δρομολόγια των ΚΤΕΛ. Κώστα, αντίστοιχη είναι και η εικόνα στην Πτολεμαϊδα. Εμείς μιλήσαμε σήμερα με τη διοίκηση των αστικών. Εκεί ξεκίνησε γραμμών. Η απολύμανση πλέον κανονικά. Ξεκίνησε σήμερα η απολύμανση. Αυτό που σημειώνουν οι επαγγελματίες του κλάδου είναι ότι υπάρχει κατακόρυφη πτώση σε ό,τι αφορά το επιβατικό κοινό. Και αυτό γιατί και το νοσοκομείο, λόγω του φόβου βεβαίως, αλλά σίγουρα και της απόφασης του νοσοκομείου να αποστηρώσει παύλα. Κλείσει τα ρολά στο επισκεπτήριο. Δεν υπάρχει επισκεπτήριο στο νοσηλευτικό ίδρυμα της Πτολεμαϊδας. Μόνο οι συνοδοί μπορούν να βρεθούν εκεί στους ασθενείς. Και άρα ιδιαίτερα το απόγευμα που δεν έχει και κίνηση εργαζομένων και ανθρώπων στο νοσοκομείο έχει κάθε τη πτώση σχεδόν καθολική. Χθες για παράδειγμα στα απογευματινά δρομολόγια που ήταν σε λειτουργία, γιατί από αύριο αλλάζουν και δεν θα υπάρχει απογευματινό δρομολόγιο, είδαμε να βρίσκονται μέσα στο λεωφορείο ένας ή δύο το πολύ επιβαίνοντες. Και αυτό δημιουργεί αναθεώρηση σε ό,τι αφορά τα δρομολόγια. Το ίδιο γίνεται και στα χωριά, γιατί τα χωριά του Δήμου έχει πολύ μεγάλη πτώση το επιβατικό κοινό. Άρα, για να το ολοκληρώσουμε, ότι έχει ξεκινήσει και η διαδικασία απολύμανσης στα αστικά κτέλ της Πτολεμαϊδας. Αύριο ξεκινάει σε μέγιστο βαθμό και στην Κοζάνη, στα κτέλ τα υπεραστικά της Κοζάνης. Αντίστοιχα, είναι στην Καστοριά από ό,τι γνωρίζω και αυτό έχει τη σημασία ότι είναι πηγή. Και φαντάζομαι ότι καλό να ξεκινήσω πλέον όλα τα κτέλ αυτή τη διαδικασία στη Δυτική Μακεδονία. Και έχουμε αυτό που λέμε και τον περιορισμό των δρομολογίων, καθώς μπαίνουμε και σε μία αυτό που λέμε ύφεση κίνησης και πολλά ακόμη. Λοιπόν, Βαγγέλη, ευχαριστώ. Για οτιδήποτε νεότερο ξαναμιλάμε αν χρειαστεί. Και σε αυτό το σημείο να δούμε λίγο τα δύο ρεπορτάζ από τα κτέλ, από τα υπεραστικά της Κοζάνης και τα αστικά της Πτολεμαϊδας. Πάμε. Ως και 90% κάτω σχέση με την κανονική ροή έχει πέσει η κίνηση στα κτέλ Κοζάνης. Την πρώτη μέρα ανακοίνωσης της διακοπής λειτουργίας των πανεπιστημίων για 14 ημέρες κατεγράφει αξιοσημείωτη αύξηση λόγω της επιστροφής των φοιτητών. Τις τελευταίες ημέρες όμως τα κτέλ είναι άδεια. Είχαμε τρεις μέρες, ήταν υπερβολική η αύξηση των φοιτητών ως επιτοπλίστων για Αθήνα ειδικά, για μακρινούς προορισμούς. Στη Θεσσαλονίκη όχι τόσο πολύ, αλλά για Αθήνα είχε πολλή αύξηση, αλλά από εδώ, από χτες, σήμερα και, είναι τελείωση η κίνηση. Πλέον να σας δώσω ένα δείγμα ότι το αλεωφορείο που πήγαινε με 40 άτομα στη Θεσσαλονίκη, τώρα πηγαίνουν με 4. Γι' αυτό το λόγο φροντίζουμε να αραιώσουμε τα δρομολόγια, αλλά όχι κόβοντάς τα. Πάω το δρομολόγιο της Πτολεμαϊδος π.χ. που έρχεται, που ξεκινάει για να πάει και Θεσσαλονίκη, ξεκινάει με 2-3 άτομα, το φέρνω στην Κοζάνη, να πάρει και από εδώ άλλα 10. Για μας μεν κερδίζουμε ένα αυτοκίνητο το οποίο κόβουμε, αλλά έρχεται της Πτολεμαϊδος και το συμπληρώνουμε. Θα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να ενημερώνονται, αλλά τώρα, σήμερα,
θα αναρτηθούν και τα δρομολόγια πώς θα γίνονται. Στο διαδίκτυο, δηλαδή υπολογίζω ότι θα γίνονται κάθε μία μισή ή δύο ώρες, ανάλογα θα το βλέπει ο πολίτης στο διαδίκτυο και θα μιλάμε στο τηλέφωνο, θα μας μιλάνε. Πάντως δεν τους αφήνουμε ξεκρέμαστους. Την ίδια στιγμή η διοίκηση των ΚΤΕΛ υπέγραψε σύμβαση με εταιρεία και ξεκινούν άμεσα απολυμάνσεις. Η απολύμανση θα γίνεται ως εξής. Ειδικό συνεργείο θα απολυμένει το λεωφορείο τόσο πριν όσο και αφού τελειώσει τη διαδρομή του. Έχουμε μια εταιρεία καθαρισμού των λεωφορείων, οι οποίοι έχουν και πιστοποίηση και μας φέραν σήμερα προσφορά για να με τα φάρμακα τα οποία θα κάνουμε απολυμάνσεις. Οι απολυμάνσεις είναι ως εξής. Θα ψεκαστούν όλα τα λεωφορεία με το ειδικό φάρμακο και επίσης κάναμε σύμβαση να μας έχει προσωπικό κατά όλη την ημέρα, τη διάρκεια των δρομολογίων που θα μπαίνει πριν ξεκινήσει το λεωφορείο για να εκτελέσει το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη παραδείγματος χάρη, θα έρχεται μισή ώρα νωρίτερα εδώ στο σταθμό, θα το καθαρίζουν οι ειδικοί, γιατί έχουν κάποια πράγματα που ακούν, κάποιες στα χεράκια, σε διάφορα σημεία που έχουν επαφή ο κόσμος, που από αυτούς που θα μπουν, να το καθαρίσει, να είναι έτοιμο, να είναι εντάξει και το ίδιο θα γίνει και όταν θα επιστρέψει το δρομολόγιο του λεωφορείου. Αυτές είναι οι προλήψεις. Τώρα όσον αφορά, έχουμε και συνεχή επαφή με τον κύριο Μαλούτα, τον δήμαρχο, μίλησα 2-3 φορές, ο οποίος με παρέψει σε ένα γιατρό που έχουν το Δήμο, ο οποίος θέλει να έρθει να μας κάνει και αυτός ενημέρωση, αλλά λόγω του ότι είναι αυτόν τον καιρό δεν μπορούν να μαζευτούν πολλοί κόσμος, θα δούμε πώς θα το κάνουμε, γιατί το είχαν προγραμματισμένο την Κυριακή για συνέλευση. Θα το δούμε πώς θα το διαμορφώσουμε. Απλά θα κάνουμε να μας κοινοποιήσει σε χαρτί ο γιατρός, το οποίο θα βάλω κάθε οδηγός, θα λάβει μέρημνα να το παραλάβει το χαρτί, να το διαβάσει. Και να το υλοποιήσει. Στην απολύμανση σταδιακά όλων των λεωφορείων του ΚΤΕΛ αστικών γραμμών προχωράμε απόφαση της η διοίκηση της εταιρείας. Με εξειδικευμένο προσωπικό, τα λεωφορεία, ανατακτά διαξτήματα, θα μπαίνουν σε καραντίνα απολύμανσης, προκειμένου να διαφυλαχθεί στο υψηλότερο επίπεδο η υγιεινή και η ασφάλεια των επιβατών, αλλά και των εργαζόμενων οδηγών των λεωφορείων. Παράλληλα, όπως δηλώνει ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ αστικών γραμμών Εορδέας, Θόδωρος Καζατζίδης, η εταιρεία προχωρά σε συρρίκνωση των δρομολογίων, καθώς έχει μειωθεί κατά πολύ το επιβατικό κοινό, ενώ την ίδια ώρα κόβονται τα απογευματινά δρομολόγια προς το Ποδοσάκιο νοσοκομείο, λόγω της απαγόρευσης του επισκεπτηρίου, που είχε ως αποτέλεσμα να μηδενιστεί το επιβατικό κοινό των λεωφορείων. Σε ό,τι αφορά τους οικισμούς του Δήμου Εορδέας, τα λεωφορεία θα λειτουργούν σε πρόγραμμα Σαββάτου, με μειωμένα δρομολόγια. ΚΤΕΛ αστικών Πτολεμαΐδας, βλέποντας και τα σημεία των καιρών, θέλουμε να προστατεύσουμε όσο μπορούμε και το επιβατικό μας κοινό και το προσωπικό που εργάζεται πάνω στα λεωφορεία. Γι' αυτόν τον λόγο ξεκινήσαμε και εμείς να κάνουμε απολύμανση πάνω στα οχήματα και στο χώρο του σταθμαρχείου. Με γνωστή εταιρεία της Πτολεμαΐδας. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όλο αυτό το διάστημα. Ναι, δεν μπορώ, και ακόμη και να υπήρχαν τα απολυματικά μέσα, δεν θα μπορούσαμε να προμηθεύσουμε για όλους τους επιβάτες μας. Οι οδηγοί έχουν απολυματικά επάνω τους για αυτοπροστασία, γιατί ερχόμαστε σε επαφή και με την ακύρωση του εισιτηρίου και στην καθημερινή μας επαφή με τον κόσμο. Αυτό που κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, δεν θα το κάνουμε μια φορά και θα σταματήσει η απολύμανση, ανατακτά χρονικά διαστήματα 2-3-5 ημερών, ανάλογα τι θα μας πει και ο ειδικός, θα ξανακάνουμε απολύμανση. Συνέχεια θα φροντίζουμε ώστε η χώρη μας να είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλής. Έχουμε και διαφοροποίηση των δρομολογίων. Ναι, παιδιά, από τη διοίκηση του νοσοκομείου μας ενημέρωσαν ότι το επισκεπτήριο πλέον δεν θα γίνει δεκτό στο νοσοκομείο. Θέλουν να σταματήσουν οι πολλές επαφές και καλά κάνουν. Γι' αυτό το λόγο όλα τα απογευματινά δρομολόγια και τα μισά δρομολόγια από το πρωί σταματά να κυρώνονται. Τα δρομολόγια του νοσοκομείου πλέον είναι 8 και 20, 9, 10, 11, 12, 2 και 10, 3 παρατέταρτο. Το απόγευμα δεν υπάρχουν δρομολόγια γιατί ήταν μόνο για το επισκεπτήριο.
Μετά από 14 ημέρες θα δούμε ανάλογα πώς θα πάνε τα πράγματα και αν μας επιτρέψουν να μπαίνουν οι συνθήκες θα τα ξαναβάλουμε τα δρομολόγια. Παράλληλα έχουμε και μείωση δρομολογίων προς τα χωριά, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος έχει τρομοκρατηθεί, δεν μετακινείται όπως μετακινιόταν πρώτα και είναι πολύ φυσιολογικό γι' αυτό. Δεν μπορούμε λοιπόν να κρατήσουμε όλο αυτό τον όγκο των δρομολογίων στην καθημερινότητά μας. Επομένως πήγαμε σε ένα μεταβατικό στάδιο και εκτελούμε τις καθημερινές στο πρόγραμμα του Σαββάτου. Είναι λίγο πιο περιορισμένα τα δρομολόγια. Ο κόσμος μπορεί να ενημερωθεί και από το γραφείο και από το τηλέφωνο και από το ίντερνετ για τα δρομολόγια που θα ισχύουν από εδώ και πέρα. Λοιπόν, πίσω στο στούντιο και πάμε, όπως βλέπετε και εσείς, κατευθείαν στον κύριο Λάζαρο Παπαδόπουλο, που είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καστοριάς. Κύριε Παπαδόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είμαστε στα 6 πλέον επιβεβαιωμένα κρούσματα από τη Δυτική Μακεδονία. Να ξεκινήσουμε λίγο να μας πείτε σε ποια κατάσταση βρίσκονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι και μέσα σε όλα στα 6 φαντάζομαι είναι και ο 53χρονος που έχουμε στο ΧΕΠΑ, σωστά? Βεβαίως. Νοσηλεύεται σε κάποια βαριά κατάσταση το πρώτο κρούσμα. Τα υπόλοιπα είναι σε σχετικά καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν υπάρχει άμεσος λόγος ανησυχίας. Μεταξύ αυτών είναι και ένας υπερήλικας? Ναι. Να καταλάβουμε λίγο, κύριε Παπαδόπουλο, τώρα έχουμε τα 6 κρούσματα. Βρίσκονται το ένα στο ΑΧΕΠΑ, έχει πάει και κάποιο άλλο στο ΑΧΕΠΑ, είναι στον Ποδοσάκιο, κάποια είναι στην Καστοριά. Πώς πάει λίγο, αν θέλετε, η γεωγραφία? Δεν έχουν μείνει στην Καστοριά, κάποιοι είναι στο σπίτι τους και κάποιοι έχουν προωθηθεί προς κέντρα αναφοράς. Άρα δηλαδή έχουμε, από τα 6 κρούσματα έχουμε και στον Ποδοσάκιο, δηλαδή σε τι αριθμό μιλάμε? Ένα νομίζω. Ένα νομίζω ότι είναι. Μάλιστα. Και έχουμε 2 στο ΑΧΕΠΑ. Στο ΑΧΕΠΑ μέχρι αυτή τη στιγμή την ενημέρωση που έχω είναι το πρώτο. Το πρώτο, δεν μάλιστα. Έχω για ενημέρωση για επόμενο κρούσμα. Μάλιστα. Τώρα, για να τα βάλουμε, αν θέλετε, λίγο σε μια σειρά για να ενημερώσουμε και τον κόσμο, επειδή υπάρχει και μια, καταλαβαίνετε, ανησυχία που αρχίζει σιγά σιγά και εκδηλώνεται. Βεβαίως. Σε αυτό που λίγο να επισημάνουμε είναι ότι εάν εγώ αυτή τη στιγμή παρουσιάσω συμπτώματα. Θα τα πούμε λίγο. Να πάμε λίγο τα βασικά βήματα. Εάν έχω συμπτώματα, αυτή είναι η αγωνία τώρα του κόσμου. Αν εγώ εμφανίσω συμπτώματα, να πάρω τηλέφωνο το γιατρό και να μην πάω κατευθείαν στο ιατρείο, γιατί έχουμε και καραντίνα επάνω. Για πείτε το λίγο να το ακούσουμε. Βεβαίως. Αν κάποιο άτομο έχει συμπτώματα, θα επικοινωνήσει πρώτα με το γιατρό, θα ενημερώσει για τα συμπτώματα και μπορεί ο γιατρός να του πει ότι πρέπει να απευθυνθεί απευθείας σε κέντρο αναφοράς. Γιατί επειδή δεν έχει γίνει αυτό, στην Καστοριά δυστυχώς φτάσαμε στο σημείο να κλείσουμε σαν ιατρικός σύλλογος 3 ιατρία. 3 ιατρία. Που φαντάζομαι και σε καραντίνα και οι γιατροί τώρα που... Εννοείται. Βεβαίως. Έχετε ψάξει και τους ασθενείς που μπορεί να ήταν εκείνη την ώρα σε ιατρία? Ζητήσαμε να ενημερώσουν οι ίδιοι οι γιατροί τα άτομα που ήταν εκείνη την ώρα στα ιατρία τους. Να μας δώσουν κατάσταση, να επικοινωνήσουν μαζί τους. Γιατρέ, αυτά τα 6 κρούσματα που μας περιγράφετε νωρίτερα έχουν το ίδιο κέντρο αναφοράς, δηλαδή πηγή μόλις σύνστους είναι, έχει βρεθεί ή ακόμη ψάχνουμε από πού έχουν μολυθεί αυτοί οι άνθρωποι? Έχουμε πει ότι τα 4 πρώτα είναι ορφανά. Δεν ξέρουμε τίποτα και αυτό είναι το πιο... Αυτό είναι ανησυχητικό. Αυτό το σημείο που μας προβληματίζει περισσότερο. Τώρα, τα καινούργια, τα 2 τα σημερινά, είναι συγγενικά άτομα του ενός... χθεσινού κρούσματος. Τώρα, από ό,τι κατάλαβα, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό τον άξονα που ξεκινά από την Καστοριά, φτάνει στο Βόλιο, στην ευρύτερη περιοχή της Χιάτισσας, μέχρι το Μαμάτσιο της Κοζάνης. Αν θέλουμε να πούμε σαν μια ζώνη η οποία πλέον ψάχνεται, σωστά? Βεβαίως. Αλλά είναι το δρομολόγιο ακριβώς που πήρε το πρώτο κρούσμα. Αν το πρώτο κρούσμα είχε σταματήσει στην Χιάτισσα που αντιμετωπίστηκε σωστά, δεν θα υπήρχε πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο Μαμάτσιο. Ναι, δεν θα είχαμε καραντίνα, γιατρούς, προσωπικό και ανθρώπους εκεί που ήρθαν σε επαφή. Τώρα, όσον αφορά την καραντίνα στο νοσοκομείο Καστοριάς, πλέον επειδή έχουμε και τον δεύτερο εργαζόμενο που είναι μέσα στα 6 κρούσματα, έχουμε περισσότερο κόσμο που έχει μπει σε καραντίνα εκεί? Ναι, βεβαίως. Ξεπερνάει τα 30 άτομα, κατά πληροφορίες που έχω. Και επίσης ότι επειδή νοσηλεύτηκαν κάποια περιστατικά από αυτά στην παθολογική, θα μπει για απολύμανση παθολογική. Και πολύ πιθανά να γίνει και αναστολή της λειτουργίας της παθολογικής λόγω έλλειψης προσωπικού, εάν δεν κινηθεί η πολιτεία να καλύψει τις έκτακτες ανάγκες.
Άρα υπάρχει τώρα ζήτημα πλέον. Αρχίζει να δημιουργείται ζήτημα στη λειτουργία του νοσοκομείου Καστοριά, σωστά. Ναι, γιατί μία παθολογική κλινική με έναν ή με δύο γιατρούς δεν μπορεί να λειτουργήσει. Που η παθολογική είναι και το εισιτήριο για να μπει, πώς λέμε, να προχωρήσει στο νοσοκομείο. Άκριβο. Να λειτουργήσει στο νοσοκομείο. Άκριβο. Άρα, μένουμε σε αυτό. Έχουμε τώρα 6 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Η εκτίμησή σας είναι για να γνωρίζει και ο κόσμος, για να μπούμε σιγά σιγά και σε αυτή τη διαδικασία. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Ότι να περιμένουμε πολλά περισσότερα κρούσματα στην περιοχή μας, στη Δυτική Μακεδονία. Αυτό είναι πολύ πιθανό, γιατί έχουμε ορφανά τα πρώτα 4 κρούσματα. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια πρόβλεψη για την επέκταση που μπορεί να έχει μόλι αυτή. Τώρα, στη μικρή κοινωνία της Καστοριάς, λίγο πολύ θα έλεγα ότι μαθεύτηκαν ποιοι και πώς και τι έγινε. Εγώ που ενδεχομένως ήρθα σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, τι πρέπει να κάνω, ποιο είναι το μήνυμα που στέλνουμε? Το πρώτο, αν κάποιος θεωρεί ότι ήρθε σε επαφή με κάποιον από αυτούς τους ασθενείς, καλό θα είναι να επικοινωνήσει με τον γιατρό του για να πάρει ενημέρωση. Το πιο σημαντικό για μένα είναι να καθίσει στο σπίτι του, να τηρεί τους κανόνες υγιεινής που έχουμε πει πολλές φορές και να μην έρθει σε επαφή με άλλα άτομα. Και αν παρουσιάσει κάτι, να ειδοποιήσει τον γιατρό. Αν παρουσιάσει συμπτώματα, θα επικοινωνήσει με τον γιατρό του και ο γιατρός θα τον κατευθύνει προς κάποιο κέντρο αναφοράς. Άρα λοιπόν, για να το ξαναλέμε λίγο αυτό, επειδή είχαμε και την καραντίνα τριών ιατρείων, επαναλαμβάνω, στην Καστοριά, να μην πηγαίνει κατευθείαν αυτός που έχει συμπτώματα στο ιατρείο, να παίρνει πρώτα τηλέφωνο τον γιατρό του για να δει πώς θα κυλήσει όλη η ιστορία. Σωστά. Το ίδιο ισχύει και για το νοσοκομείο. Γιατί έτσι, αν δεν δοθεί αυτή η ανάλογη προσοχή, θα έχουν μία κατάρρευση και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα υγείας. Και δεν θα μπορεί να εξυπηρετηθεί κανένα. Άρα πιο πολύ απευθυνόμαστε τηλεφωνικά, επαναλαμβάνω, στον δικό μας γιατρό, τον οικογενειακό γιατρό που φαντάζομαι κάποιο σπίτι έχει. Και παίρνουμε τις κατάλληλες οδηγίες. Κάτι ακόμη, γιατρέ, έχουμε ύποπτα κρούσματα, ύποπτα στο νοσοκομείο Καστοριάς? Σε κάποια άτομα που ήρθαν σε επαφή με τους δύο που εμφάνισαν, ήταν θετικοί στον ιό, γίνονται εξετάσεις. Περιμένουμε άλλα 4 αποτελέσματα πιθανότητα μέχρι το βράδυ ή αύριο. Άρα έχουμε 4 ύποπτα κρούσματα που έχουμε στο νοσοκομείο Καστοριάς αυτή την ώρα, σωστά? Είναι, φαντάζομαι, σε απομόνωση. Ναι. Μάλιστα. Είναι ήδη σε καραντίνα. Αυτά στο σπίτι τους τα περισσότερα. Λοιπόν, γιατρέ, να μείνουμε σε αυτά. Κάτι άλλο που θέλετε να πείτε πρωτού σας αποδεσμεύσουμε, κάτι που θέλετε να ακουστεί, θα τα ξαναλέμε τους άλλους. Δεν θέλω να πανικοβληθεί ο κόσμος, θέλω να είναι προσεκτικός. Και όποιος έχει τα συμπτώματα, να απευθύνεται στον γιατρό κατευθείαν. Δεν είναι μεμπτό το να πει ότι πάσχω από τον ιό. Είναι μια πραγματικότητα πλέον αυτό, ναι. Ναι, είναι κάτι που θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό αυτή την εποχή. Πώς λέμε, και ο ιός είναι και αταξικός, δηλαδή δεν βάζει τώρα τάξη, πιάνει τους πάντες. Εννοείται. Συνέχεια. Αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Όχι πανικός, και το σημαντικότερο για μένα είναι να κρατάμε τα αναγκαία μέτρα. Πλύσιμο χεριών, προσωπική υγιεινή. Και να πούμε λίγο και για τη μάσκα, επειδή βλέπω ότι υπάρχει και μια αναμπουμπούλα με τη μάσκα. Να το ξαναλέμε λίγο, γιατρέ. Η μάσκα, όταν πάμε μόνο σε νοσοκομείο. Μόνο αυτοί που έχουν συμπτώματα. Μόνο αυτοί που έχουν συμπτώματα. Άμα είμαι υγιής, δεν έχω κάποιο σύμπτωμα, δεν χρειάζεται να φοράω μάσκα. Μαζεύω και μικρόβια κιόλας. Και θα πρέπει να τη φορούν πιθανότητα και οι ομάδες υψηλού κινδύνου. Για να ελαττωθεί η πιθανότητα να μολυνθούν. Γιατί αν ένα άτομο υψηλού κινδύνου, παραδείγματος χάρη, ένα ανοσοκατασταλμένος ή ένας καρδιοπαθής ή ένας που πάσχει από χαπ μολυνθεί, τότε εκεί οι πιθανότητες να παρουσιαστούν επιπλοκές είναι πολύ περισσότερες. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, όσον αφορά για τον 53χρονο που ο άνθρωπος παραμένει διασωληνωμένος, υπήρχε αυτό που λέμε και παρελθόν ιστορικό ή ήταν απόλυτα υγιής ο άνθρωπος? Μπορεί να είχε, δεν είναι επιβεβαιωμένο, μάλιστα, μπορεί να είχε κάποιο νόσημα που το να επιβάρυνε την κατάστασή του. Αλλά αυτό δεν είναι αυτό που πρέπει να δώσουμε προσοχή. Ο κόσμος πρέπει να μάθει να προσέχει. Δεν θα κάνουμε ιστορικό των κρουσμάτων που υπάρχουν, να δούμε τι γίνεται. Μας ενδιαφέρει το μέλλον. Άρα, εφόσον μιλάμε για το μέλλον, πρέπει να προσέχουμε αυτά που χιλιάδες φορές έχουν υποθεί. Γιατρέ, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Παπαδόπουλε. Λοιπόν, να πάμε λίγο, Κώστα. Υπήρχε χθες και ένα μήνυμα που ήρθε στα κινητά τηλέφωνα. Παρακαλώ. Υπάρχει ένα θέμα εδώ.
θέλω να το βάλω στο τραπέζι της δημόσιας κουβέντας, γιατί εδώ κάνουμε μια δημόσια κουβέντα και μας ακούει, μας ακούν χιλιάδες άνθρωποι. Το θέμα των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του ιατρικού απορρίτου, κινούμαστε πολλές φορές στα όρια της παρατυπίας, παύλα παρανομίας ή ενδεχομένως παραβιάζοντας εσκαμμένα. Πράγματι έτσι είναι, το αν είχε δεν είχε δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί, αλλά επίσης θέλω να πω ότι επίσης δεν δημοσιοποιούνται τα ποια είναι τα ιατρία και ο κόσμος δεν ξέρει πώς θα προφυλαχτεί, προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα, προφανώς σωστά, αλλά απ' την άλλη το πρόβλημα της ενημέρωσης δυσκολεύεται και θέλουμε να κάνουμε ενημέρωση, απ' την άλλη όμως πώς να κάνεις ενημέρωση όταν ο δημοσιογράφος φτάνει μέχρι την πόρτα την πύλη του νοσοκομείου, δεν μπορεί να εισέρθει γιατί σωστά στεγανοποιείται το σύστημα και όταν η πληροφόρηση γίνεται από παραπληροφόρηση, ενδεχομένως οδηγεί και σε λαθασμένα αποτελέσματα. Εδώ τώρα θέλει, επειδή μου το πετάς και σαν μπάλα, ότι πρέπει να αρχίσουν οι διοικήσεις των νοσοκομείων όταν να ξαφνικά και δημόσια παραπάνω πλέον με κάποιες συνεντεύξεις τύπου. Όταν ξαφνικά ο γιατρός, ο διοικητής, οι διοικήσεις χάνουν τη σχέση τους με το τηλέφωνο, δεν σηκώνουν τηλέφωνα. Υπάρχουν κάποιοι που σηκώνουν δυσκολία. Να πούμε, υπάρχουν κάποιοι υπάρχει που δυσκολία. Δεν τους βρίσκουμε. Λοιπόν, αλλά το θέμα τελεία. Είναι ότι πρέπει να πέσει τελεία. Εδώ πολλές. Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας όπως γραμμή ξέρουμε να για κάνουμε πάρα πολύ καλά. Επικοινωνία. Όσο επικοινωνείς, όσο καλύτερα ενημερώνεις καλύτερα τον κόσμο. Λοιπόν, εδώ χωρίς παραφιλολογία, σου ήρθε χθες κάτι στο κινητό σου. Μήνυμα. Γιατί το δικό μου είναι παλιό και δεν ήρθε, γι' αυτό σου λέω. Ούτε το δικό μου ήρθε. Σοβαρά. Αλλά προφανώς είναι ο τύπος του τηλεφώνου. Στον διπλανό μου που καθόμουν χθες βράδυ ήρθε πάντως. Ένα μήνυμα έκτακτη ανάγκη από την πολιτική προστασία που έφτασε στα περισσότερα τηλέφωνα των Ελλήνων. Για να το δούμε, για να προχωρήσουμε τη συζήτησή μας. Πάμε. Με έκτακτο μήνυμά της προς τα κινητά όλων των πολιτών της χώρας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου προς ευπαθείς και όχι μόνο ομάδες του πληθυσμού για τα μέτρα πρόληψης ενάντια στον κορονοϊό. Το μήνυμα ανέφερε τα εξής: ειδοποίηση έκτακτης ανάγκης εξαιρετικά επίγουσα. Οδηγίες για κορονοϊό. Ευπαθείς ομάδες, μείνετε σπίτι όσο γίνεται περισσότερο. Γενικός πληθυσμός, μείνετε σπίτι με το παραμικρό σύμπτωμα ίωσης. Αν έχετε συμπτώματα, μιλήστε με γιατρό πριν πάτε νοσοκομείο. Τηρείτε κανόνες υγιεινής. Μην βάζετε εσάς και άλλους σε κίνδυνο. Το μήνυμα επαναλαμβάνεται και στα αγγλικά. Αποστολέας είναι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Λοιπόν, πίσω στο στούντιο και πάμε τώρα, Κώστα, στον κύριο Θωμά Σαραφίδη, πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, που σηκώνεται όλο το βάρος, φαντάζομαι, κύριε Σαραφίδη, καλησπέρα. Αυτές τις μέρες με τα ύποπτα περιστατικά. Δεν έχουν σταματημό αυτές τις μέρες και έχουν και υπερεργασία. Και θα έλεγα δύσκολη δουλειά. Πολύ. Για πείτε μας λίγο τώρα, σε ποια κατάσταση βρίσκεται το ΕΚΑΒ, πώς είναι το σύστημα, επαρκεί ο κόσμος, το προσωπικό, οι ανάγκες, σας ακούμε. Αυτή τη στιγμή υπήρχε ένας σχεδιασμός με βάση τα νοσοκομεία της περιφέρειας και πώς θα συντονιστούν από εμάς σε περίπτωση κρουσμάτων. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή, όπως και σε όλο το δημόσιο τομέα, έχουν κοπεί οι άδειες. Βγάζουμε δηλαδή παραπάνω πληρώματα σε κάθε βάρδια. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή έγκυται στο ότι είμαστε οριακά στο θέμα ότι ο σχεδιασμός πλέον δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον όγκο που θα έρθει, γιατί αν μιλάμε τώρα για 5, 6 και 7 κρούσματα, αυτό βάλτε το επί 100 σε 10 μέρες. Επί 100 σε 10 μέρες. Επί 100. Επί 100 και είμαι υπηκής αυτό που λέω. Γιατί ο κόσμος δεν προσέχει. Δεν προσέχει. Αυτό το πράγμα που από πληροφορίες που δεν είναι επιβεβαιωμένες, η απροσεξία, εγώ θα το πω απλά, η απροσεξία προκαλεί προβλήματα. Η απροσεξία αυτή του κόσμου γενικότερα. Μισό λεπτό λίγο, ναι. Κύριε Σαραφίδη, μισό λεπτό, γιατί για ένα βήμα λίγο, ένα λεπτό, γιατί είχαμε ένα ζήτημα λίγο με το μικρόφωνο σας μόλις τώρα προέκυψε. Άρα λίγο να επαναλάβω ότι αυτή τη στιγμή θα υπάρχουν ζητήματα όσον αφορά για το θέμα των του προσωπικού που θα χρειαστεί για τα ύποπτα περιστατικά. Έχει μια, πραγματικά αυτό που είπε ο κ. Ζαραφίδης είναι πολύ σοβαρό, γιατί έχουμε μια γεωμετρική πρόοδο και πολλαπλασιασμό των κρούσματων. Δηλαδή ένα κρούσμα μπορεί να μολύνει 4-5 στο κοινωνικό του περιβάλλον και αυτοί οι 4-5 να κάνουν το αντίστοιχο. Οπότε έχουμε
θα έχουμε μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων. Είναι αυτό που λέμε μια διαδικασία ντόμινο. Δηλαδή το ένα ρίχνει το άλλο και χάνεται μετά ο έλεγχος. Εμείς αυτή τη στιγμή έχω από την καθαρή Δευτέρα μέχρι σήμερα που μιλάμε, είμαι όλο το 24ωρο σε επικοινωνία με τους συναδέρφους, με την κεντρική υπηρεσία, με το διοικητή, το διευθυντή του ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας. Κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό και σαν σωματείο, σαν εργαζόμενοι, βάζουμε και χρήματα από την τσέπη μας για να διευκολύνουμε τις διαδικασίες απολύμανσης και ό,τι αφορά τα μέσα ατομικής προστασίας. Τι εννοείται βάζετε χρήματα? Θα έρθουμε δηλαδή σε αυτό. Ναι. Υπάρχουν τα μέσα, δηλαδή έχετε στολές μιας κρίσης? Έχουμε στολές, έχουμε τα πάντα. Απολυμαντικά, υγρά. Τα πάντα έχουμε, απλά το πρόβλημα είναι ότι η κατάσταση όσο προχωράει θα αυξηθούν πάρα πολύ τα κρούσματα και πλέον δεν θα υπαρκεί τίποτα. Αυτό τρέχουμε να προλάβουμε αυτή τη στιγμή και να είμαστε συνεπείς απέναντι στον πολίτη. Αλλά θα παρακαλέσω πολύ και εκεί στον Ιωδή, γιατί έχουμε πάρει 400 φορές τηλέφωνο, να μην πω 1400, δεν γίνεται σωστή πληροφόρηση και δεν γίνεται διασταύρωση στοιχείων. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και ο κόσμος πρέπει να πληροφορηθεί σωστά, ούτως ώστε υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να μπει άνθρωπος για άλλο λόγο, ένα ορθοπαιδικό, κάποιο άλλο περιστατικό δηλαδή, και να μην γνωρίζει ότι έχει πρόβλημα και να θεωρηθεί ύποπτο κρούσμα. Εμείς ό,τι θεωρήσουμε στη δική μας αντίληψη ύποπτο, θα ενεργούμε από εδώ και στο εξής αυτοβούλος για την προσωπική μας ασφάλεια και υγιεινή. Γι' αυτόν τον λόγο σήμερα, αύριο και μεθαύριο έχουμε κάνει μια διαδικασία με συναδέρφους για υλικά και μέσα προστασίας να κάνουμε κάποιες αγορές, να προλάβουμε το απότομο ξέσπασμα. Μισό λεπτό, κύριε Σαραφίδη, ναι. Εσείς αγοράζετε αυτά τα πράγματα πλέον, αυτό μου λέτε? Προσέξτε να δει, χθες έστειλε να το υπηρεσία, ακούσουμε λίγο αυτό. Ναι, να διευκρινίσω κάτι να μην παρακαλώ αφήνω εντυπώσεις λαθασμένες. Η υπηρεσία μας έστειλε στολές. Εμείς αυτό που βλέπουμε τώρα, σήμερα ξανακάναμε έτοιμα να μας στείλουν και άλλες στολές και άλλα μέσα προστασίας. Σε περίπτωση όμως που υπάρξει μια καθυστέρηση, εμείς θέλουμε να έχουμε ένα απόθεμα ασφαλείας και δεν θα το ρισκάρω εγώ τώρα να μείνω 24 ώρες χωρίς στολή, ας πούμε, γιατί δεν πρόλαβε η υπηρεσία να μου στείλει. Πόσες στολές έχουμε, για παράδειγμα, σαν ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας? Πρέπει να έχει όλο το προσωπικό στολές. Εκεί καταλήγουμε. Σωστά. Ούτε με λίγο. Είναι αναλώσιμη στολή. Είναι μια κρίση. Αν είναι μια κρίση στολή. Μια κρίση είναι. Ακούστε με λίγο. Ένα ύποπτο κρούσμα, ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα, μάλλον να το πω σωστά, μπορεί να χρειαστεί και 3 και 4 στολές για λόγους ασφαλείας. Φανταστείτε τώρα να μεταφέρουμε 10 κρούσματα. Γονατίσαμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε στη διάθεσή μας 100 στολές, να σας πω. Αν μεθαύριο έχουμε 20 κρούσματα, τελειώσαν οι στολές. Καταλαβαίνετε δηλαδή, πώς είναι η διαδικασία αυτή. Άρα χρειάζονται περισσότερες στολές από τη στιγμή που είναι και μια σχέση. Γίνεται αγώνας και έχω μιλήσει και με τα κεντρικά συνάδελφοι από το τμήμα προμηθειών και γίνεται καθημερινώς ένα κυνηγητό, να το πούμε έτσι, από διαγωνισμούς και από επαγγελματίες, προμηθευτές που ασχολούνται με τις πρώτες ύλες, ας πούμε, και η υπηρεσία μας φροντίζει μέχρι στιγμής να βρίσκει υλικά, γάντια, μάσκες κτλ. Σε αυτά θέμα τα αναλώσιμα που έχει είμαστε πέσει... όμως. Όταν λέτε ότι εσείς πληρώνετε, δηλαδή αγοράζετε έξτρα αντισηπτικά, έξτρα γάντια, τα οποία δεν σας τα παρέχει υπηρεσία, είναι λίγα αυτά που παρέχει υπηρεσία? Εμείς τώρα κάναμε μια αγορά. Δεν είναι τώρα η είδηση ότι κάναμε αγορά. Σαν άνθρωποι και σαν σωματείο πρέπει να προστατεύσουμε. Να έρθουν περισσότερα αναλώσιμα από κάτω. Αυτό τώρα είναι το βασικό. Ναι. Έχουμε μια ποσότητα, ας πούμε, αναλωσίμων και αντισηπτικών και καθαριστικών. Με δική μας πρωτοβουλία τα πήραμε για να είμαστε σε ετοιμότητα άμεση, να μην ξεμείνουμε. Οι διαδικασίες τρέχουν συνεχώς. Έχουμε καθημερινά επικοινωνία με την κεντρική υπηρεσία και οι παραγγελίες έρχονται καθημερινά. Μπορεί να έρχονται σε μικροποσότητες. Έρχονται όμως. Μέχρι στιγμής κρατάμε. Στο επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού, είναι κουρασμένο, δουλεύει πολλές ώρες, υπάρχει καταπώνηση? Αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμα στην αρχή.
Αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμα στην αρχή. Αυτοί οι προβληματισμοί υπάρχουν στους συναδέρφους. Το χθεσινό περιστατικό που έγινε στην Πτολεμαίδα δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, θα γίνει έρευνα πρώτα, γιατί δεν ήταν προετοιμασμένοι. Στο νοσοκομείο είχαμε κάποιες... δεν έγινε καλή συνεργασία. Δεν έγινε ασφαλείας, δεν έγινε καλή υποδοχή. Επειδή τα παιδιά ήρθαν και απολυμάναμε το όχημα σε άλλο χώρο. Το ποδοσάκιο είναι χώρος αναφοράς και χώρος, ορίστηκαν χώροι για απολύμανση και αποδέσμευση του ασθενοφόρου, εφόσον καθαριστούν όλα, να τα απόβλητα, τα λίμματα να πάνε σε συγκεκριμένο χώρο. Αυτό το κάναμε μόνοι μας, χωρίς τη βοήθεια κανενός εξωτερικού συναδέρφου, συνεργάτη να το πω, που εμπλέκεται με τα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία οφείλουν, θα το πω τώρα, θα το ξεκαθαρίσω και από εδώ και πέρα θα δούμε νομικά τι κολλήματα υπάρχουν και θα κινηθούμε ανάλογα. Από εδώ, από αυτή τη στιγμή και πέρα, αν διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει ομάδα υποδοχής, ότι δεν υπάρχει χώρος για να απολυμανθεί το ασθενοφόρο, ότι δεν υπάρχει ειδική κάδη και ειδικές σακούλες για βιοχημικά απόβλητα κτλ. Και δεν υπάρχει ομάδα να αντίσει και να ξεντήσει μάλλον, το γδύσιμο είναι το πρόβλημα σε εμάς, όχι το πώς θα αντιθούμε. Ναι, ναι. Αυτές τις διαδικασίες θα τις αξιολογήσουμε και θα κινηθούμε ανάλογα. Εμείς σαν υπηρεσία φροντίσαμε και φροντίζουμε την ασφάλεια πρώτα τη δική μας, για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στον κόσμο. Γιατί, αν σας πω τώρα εδώ στην Κοζάνη, που είναι 45 διασώστες, εάν οι 2-3 γίνει το μοιραίο και κολλήσουν τον ιό, τι θα κάνουμε εμείς τώρα. Μετά μπαίνουμε στη διαδικασία πανδημίας. Μετά δεν θα ισχύει κανένα μέτρο. Να σας ρωτήσω λίγο κάτι για να το καταλάβουμε λίγο. Δηλαδή, χθες που πήγε το περιστατικό εντάχει με το ασθενοφόρο από την Καστοριά στο Ποδοσάκιο. Σωστά, το ένα που έχουμε τώρα που φιλοξενείται. Δεν υπήρχε υποδοχή εκεί, δηλαδή έφτασε στο ασθενοφόρο και δεν υπήρχε κανένας. Υπήρχε, νομίζω, ένας νοσηλευτής που το παρέλαβε και το πήγε μέσα. Το περιστατικό δεν ταλαιπωρήθηκε, να ξεκαθαρίσουμε όχι, κάτι. Όχι, δεν έγινε κάτι σε σχέση λίγο με το περιστατικό. Την προετοιμασία, την οργάνωση τώρα στην ουσία αναφέρεται. Το θέμα είναι ότι υπάρχει κανονισμός και υπάρχουν διαδικασίες πώς απολυμαίνεται ένα ασθενοφόρο και τι αρμοδιότητες αναλογούν στον καθένα. Αυτά δεν τηρήθηκαν. Εμείς φροντίσαμε το ασθενοφόρο να απολυμανθεί και οι διασώστες να είναι με ασφάλεια καθαροί και να μην έχουμε... Κάτι δεν έγινε δουλειά από το νοσοκομείο δηλαδή. Κάτι το οποίο θα έπρεπε να κάνει το νοσοκομείο. Να το πω απλά. Στο ΑΧΕΠΑ που πήγε το ένα το περιστατικό έγιναν όλα προβλεπόμενα και στο Ποδοσάκιο δεν θα βάλω λέξη, θα βάλω τελίτσες, δεν έγινε τίποτα. Μάλιστα. Ήρθαν οι συνάδελφοι εδώ, ειδοποίησαν ότι δεν τους εξυπηρέτησαν εκεί πέρα όπως έπρεπε. Να γίνουν τα προβλεπόμενα, οι διαδικασίες και φροντίσαμε εδώ η βραδινή βάρδια μαζί με αυτούς που ήταν εκείνη τη στιγμή. Βάλαμε και εμείς στολές, εγώ προσωπικά και ο διευθυντής. Απολυμάναμε τα οχήματα, απολυμάναμε με τις στολές τους συναδέρφους. Κάναμε όλο το πρωτόκολλο που προβλέπετε και μαζέψαμε τα λίμματα σε ειδικούς ασκούς και τους απομακρύναμε. Αυτό. Έχουν γίνει ενέργειες προς τη διοίκηση του νοσοκομείου να μην επαναληφθεί αυτό. Τώρα έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να πάμε άλλο περιστατικό. Δεν δέχονται άλλο περιστατικό. Τι εννοείται δεν δέχονται. Τώρα επιβεβαιωμένο κρούσμα θα φύγει εκτός περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Θα το πάτε στο ΑΧΕΠΑ δηλαδή, αυτό λέτε. Δεν ξέρω. Μπορεί να πάμε και Λάρισα, μπορεί να πάμε και Αλεξανδρούπολη. Α, το Ποδοσάκιο, στο Ποδοσάκιο που είναι θα πάει ή η Λάρισα ή η Αγία. Όχι. Από εδώ και στο εξής επιβεβαιωμένο κρούσμα δεν θα παρακολουθηθεί, δεν θα το δεχτεί νοσοκομείο της Δυτικής Μακεδονίας. Άρα σταματάει να είναι κέντρο αναφοράς, αυτό ακούω. Αυτό στο... μας ενημερώσει η διοίκηση. Εγώ την ενημέρωση που έχω μέχρι πριν μισή ώρα. Είναι ότι δεν μπορούν να δεχτούν άλλο περιστατικό. Δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε δεύτερο περιστατικό. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι ένα δυνατό νοσοκομείο αναφοράς, να το πω αλλιώς. Δεν είναι σας είπανε τους λόγους γιατί δεν μπορεί.
Όχι, εγώ αυτή την πληροφόρηση, αυτή την πρόταση. Δεν έχω άλλη πρόταση. Δεν θα πω κουβέντες, δεν θα πω σε αρμοδιότητα. Άρα το ποδοσφαίρο μας λέει ότι αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι φιλοξενεί ένα περιστατικό και μέχρι εκεί δεν μπορεί να φιλοξενήσει δεύτερο. Ναι, ναι. Μάλιστα. Αυτή είναι η. Κύριε Σαραφίδη, ευχαριστούμε. Κάτι άλλο που θέλετε να πείτε πρωτού σας αποδεσμεύσουμε? Εμείς θα είμαστε σε επικοινωνία, φαντάζομαι. Απλά να τονίσω πάλι στους πολίτες, όχι άσκοπη χρήση του ασθενοφόρου, ειδικά αυτή την περίοδο. Δηλαδή όποιος μπορεί να κινηθεί με άλλο μέσο, με ιδιωτικό μέσο, να το κάνει. Ελαφρές παθήσεις, πυρετή, συνάχεια τέτοια, ας πληροφορηθούν με τον προσωπικό τους γιατρό, με τον οικογενειακό γιατρό, είτε με τον ιωδή, αν σηκώσει το τηλέφωνο, να αποκλείσουν όλα τα ενδεχόμενα και αν και εφόσον είναι σε τόσο δυσμενή θέση ο ασθενής και η κατάσταση της υγείας του είναι τόσο επικίνδυνη, εννοείται ότι θα κινηθούμε εμείς με τις απαραίτητες διαδικασίες. Απλά το σύστημα αυτή τη στιγμή λειτουργεί οριακά και δεν μπορεί τώρα εμείς να κάνουμε 5 ώρες δρομολόγιο και να μπορέσουμε να καλύψουμε σε ένα 8ωρο 10 περιστατικά παράδειγμα. Δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Νομίζω ότι είμαι κατανοητός. Κύριε Σαραφίδη, ευχαριστούμε θερμά που σας είχαμε. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Κλείστε τα μάτια και ονειρευτείτε. Τέσσερις συναρπαστικοί χώροι σας περιμένουν για την πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Ρούχα και αξεσουάρ Jordan στα Γρεβενά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε την μεγαλύτερη συλλογή σε ρούχα για τον άντρα, τη γυναίκα και το παιδί για κάθε ηλικία, αλλά και αξεσουάρ όπως ζώνες, γραβάτες, σκουφιά και όλα με έκπτωση έως 70%. Εποφεληθείτε των μεγάλων προσφορών και κάντε δικά σας τα καλύτερα ρούχα και αξεσουάρ στις πιο χαμηλές τιμές. Jordan. Θεοδόρους Γιάκα 12 στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-80725. Οπτικά Κάτανας. Εδώ και 36 χρόνια προσφέρουμε λύσεις και μοναδικές προτάσεις σε γυαλιά οράσεως, ηλίου, φακούς επαφής, ακουστικά βαρικοείας, παρέχοντας εξαιρετική ποιότητα, αισθητική και καλές τιμές σε συνεργασία με τις περισσότερες από τις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελατών μας, έχοντας την απόλυτη τεχνολογική και επιστημονική κατάρτιση και με συνεχή ενημέρωση σας προσφέρουμε τις πιο καινοτόμες και σύγχρονες λύσεις για τα μάτια σας. Οπτικά Κάτανας σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα. Γιατί σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Τεχνικό Γραφείο Ιωάννη Στούπα στα Γρεβενά. Αναλαμβάνουμε οικοδομικές άδειες, τακτοποίηση αυθερέτων, ανακαινήσεις κατασκευές, τοπογραφικά εκτιμήσεις, δασικούς χάρτες και ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας στο πλαίσιο του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον. Τεχνικό Γραφείο Ιωάννης Στούπας. Θα μας βρείτε στην Κάπα Ταλιαδούρη 31, στην πόλη των Γρεβενών. Τηλέφωνο 24620-82482 και 697-475-2451. Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Κώστα, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στον κύριο Τάσο Τσελφίδη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΣΕ, που είναι κάτω στην Αθήνα, καθώς έχουμε την πρώτη συνεδρία, σωστά. Ουσιαστικά, συγκρότηση και πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΣΕ. Κύριε Τσελφίδη, μας ακούτε? Ναι. Ναι, γεια σας. Λοιπόν, καλησπέρα, κύριε Τσελφίδη. Θέματα συζήτησης. Εργασιακές σχέσεις, κορονοϊός, μέτρα προστασίας στους εργασιακούς χώρους. Όχι, θα σας απογοητεύσω. Ελάτε. Σήμερα,
σήμερα δεν υπήρχε τίποτα, καμία συζήτηση για κανένα θέμα, απλά μόνο η συγκρότηση. Δηλαδή βγάλαμε μόνο το Προεδρείο. Βάσει καταστατικού δεν υπήρχε άλλη συζήτηση, γιατί σήμερα είχαμε, δεν καλούσε κανένας πρόεδρος, καλούσε ο πλειοψηφικός σύμβουλος. Δεν είχαμε πρόεδρο. Επομένως το ζήτημα ήταν σήμερα μόνο η συγκρότηση. Δώστε μας λίγο τη συγκρότηση. Ορίστε. Τη συγκρότηση το νέο Προεδρείο. Ναι, το νέο Προεδρείο είναι το ίδιο, δεν έχουμε καμία αλλαγή. Καμία αλλαγή. Ο κύριος Παναγόπουλος παραμένει στο τιμόνι. Ο κύριος Παναγόπουλος, ο κύριος Κουτσούκης γραμματέας. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στην ΓΕΣΤΕ, είναι τα ίδια άτομα. Και αυτές τις μέρες, λόγω αυτών των πολλών προβλημάτων που υπάρχουν, που έχουμε σήμερα, που άκουσα τον Κώστα να λέει, θα έχουμε Διοικητικό Συμβούλιο με αυτά τα συγκεκριμένα θέματα. Ωραία. Να μείνουμε λίγο στην ιδιότητα του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου της ΕΟΡΔΕΑΣ και να ρωτήσω, κύριε Τσιλφίδη, επειδή έχουμε πολλές ενοχλήσεις, αν θέλετε, στους εργασιακούς χώρους, αν έχουν υπαρθεί μέτρα ασφαλείας, υγιεινής. Παράδειγμα, λέω, τι γίνεται με την Πτολεμαίδα 5, που εκεί είναι ένα μεγάλο εργοτάξιο, δουλεύει πολλοί κόσμος. Είναι ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Εγώ, λόγω της Αθήνας, δεν πρόλαβα να ενημερώσω το τι κάναμε. Πρέπει να πω ότι ως εργατικό κέντρο επισκεφθήκαμε καταρχάς τον διοικητή του νοσοκομείου, του Ποδοσάκιου νοσοκομείου, για να δούμε τι έχουμε στο νοσοκομείο. Αν είναι σε ετοιμότητα, είναι σε πλήρη ετοιμότητα από ό,τι μας διαβεβαίωσε ο διοικητής του νοσοκομείου. Yeah. Στη συνέχεια απευθυνθήκαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου, στον Πρόεδρο. Yeah. Έχουμε κάνει μια συνολόγηση, είχαμε κάνει μαζί του. Είπαμε να κάνουμε μια συγκέντρωση στην πέμπτη μονάδα, γιατί ο μοναδικός χώρος είναι 2.000 κόσμος. Το είπαμε στο τέλος να το αποφύγουμε, για να μην έχουμε διάφορα προβλήματα. Όχι ότι θα κολλούσε κάποιος, αλλά βλέποντας μια τέτοια συγκέντρωση, ίσως να το φτιάχναν και άλλοι. Και το Σάββατο, ναι, το Σάββατο που μας πέρασε, πρέπει να σας πω, μέχρι αργά είχε γίνει απολύμαση σε όλο το εργοτάξιο μέχρι αργά το βράδυ. Από τις 5 μέχρι αργά το βράδυ. Δηλαδή έχει, ο χώρος της πέμπτης μονάδος έχει γίνει απολύμαση όλος. Και τα μέτρα, βεβαίως, παίρνονται τα μέτρα, αυτά που λέει το Υπουργείο κτλ. Άρα δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, ακούστε με λίγο, για τους 2.000 εργαζόμενους είναι πάρα πολύ. Αρχίζουν και μοιράζονται τις συμπτικά στον κόσμο, οτιδήποτε χρειαστεί για να κρατάνε την ατομική υγιεινή. Ακριβώς, εκεί έχουν παρθεί τα μέτρα και σας διαβεβαιώνω, γιατί επειδή υπάρχουν και πολλοί από την ιεραρχία που είναι σε ευπαθείς ομάδες, προσέχουν πολύ περισσότερο. Μάλιστα. Νομίζω ότι υπάρχει κατά μέτρα εκεί. Και θα τα προσέχετε, μπορείς, φαντάζομαι, συνέχεια τώρα. Θα τα έχουμε μπροστά μας. Παρακολουθούμε στενά και εμείς και η Τέρνα. Με διαβεβαίωση η Τέρνα, γιατί είμαστε σε ανοιχτή γραμμή. Έχω επαφές συνεχώς. Και πρέπει να πω ότι μετά συνολογηθήκαμε, βεβαίως, επειδή είμαστε εκεί χωρί και στη ΔΕΗ, έτσι. Mm-hmm. Είχα κάνει μια κουβέντα εκεί με τον διευθυντή του Λουκουδουμού, τον κύριο Νίκου, ο οποίος και αυτός με διαβεβαίωσε ότι έχουν ενημερώσει όλους τους χώρους και παίρνονται τα απαραίτητα μέτρα. Νομίζω ότι ως περιοχή θα έλεγα ότι είμαστε λίγο μπροστά. Μάλιστα. Αυτό θα έλεγα εγώ. Θέλω τώρα, ακόμη... Αυτό δεν αποκλείει βεβαίως τα κρούσματα, έτσι, για να ξέρουμε θέλω, τι λέμε. Θέλω να θέσω ένα ακόμα ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, και να το θέσω και υπόψη σας να το δείτε, γιατί είχα μια καταγγελία από εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, πιο συγκεκριμένα, ταμεία σε σούπερ μάρκετ είναι η κυρία, η οποία μου λέει ότι εγώ καθημερινά έρχομαι πρόσωπο με πρόσωπο, που λέμε στην καθημερινή, με δεκάδες, εκατοντάδες συμπολίτες μας. Και ενδεχομένως κάποιοι είναι υπερήλικες, κάποιοι βήχουν, κάποιοι είναι συναχωμένοι. Όλο αυτό χρειάζεται μια προσοχή. Μάλιστα μου έλεγε χαρακτηριστικά ότι κάποιος από τους υπερήλικες, επειδή δεν μπορούσε να μετρήσει καλά τα χαρτονομίσματα, τα έφτιανε κιόλας, τα σάλιωνε. Δηλαδή δεν πρέπει να πάρθει μια πρόνοια εκεί να έχουν, αν όχι γάντια, μάσκες, δεν ξέρω εγώ τι χρειάζεται αντισηπτικά. Επειδή ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ θα έχει μια επαφή τώρα με το Υπουργείο, αυτά όλα τεθήκαν, για αυτό το παράδειγμα που μου λέτε τώρα, έχει τεθεί. Και θα γίνει μια συνάντηση. Ξέρετε κύριε Πρόεδρε, να το πω ολοκληρωμένα. Απευθύνθηκε στη διεύθυνση του καταστήματος και την είπαν ότι εάν βάλεις μάσκα ή γάντια,
θα σπείρει τον πανικό και ενδεχομένως θα δημιουργήσει κακή εικόνα στο κατάστημα. Και δεν την επέτρεψαν. Ναι, δηλαδή, αλλά τώρα, αυτά κύριε Μαυρίδη, είναι... τώρα να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Έτσι. Αυτή η συναδέρφισσα δεν έπρεπε έστω ανώνυμα να μας πάρει ένα τηλέφωνο για να μας πει συμβαίνει αυτό. Δεν έπρεπε να το αναφέρει για να δούμε δηλαδή ποιος καταστηματάρχης είναι αυτός. Ο τόσο πονηρός δηλαδή. Εδώ όλος ο κόσμος και όλο τον κόσμο έχουν πάρει μέτρα. Και καλά τώρα κύριε Τσερβίδη να πω κάτι λίγο. Θα το θέσω εγώ λίγο διαφορετικά από την άλλη πλευρά. Και ελεύθερη οικονομία έχουμε. Άμα δεν μ' αρέσει ένα μαγαζί πας άλλο. Άμα με αντιμετωπίσουν και έτσι. Εγώ δεν φτάνω μέχρι εκεί. Αλλά ένα ανώνυμο τηλέφωνο για το συγκεκριμένο σούπερ ή για τη συγκεκριμένη επιχείρηση μπορεί να πάρει, εμείς δεν θα ρωτήσουμε στοιχεία. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, εάν επειδή δεν τον κόβει, γιατί δεν τον κόβει αυτόν τον άνθρωπο. Δεν καταλαβαίνει ότι αν κολλήσει ο υπάλληλος, θα κολλήσει ο ίδιος. Δηλαδή, αν δεν προσέχουμε να το δείτε, να το δείτε συνολικά με τη ΓΕΣΕΕ, όπως είπατε με το Υπουργείο, ενδεχομένως να δοθεί μια κεντρική γραμμή και να είναι καλύτερα. Κύριε Μαυρί, επειδή έχουν τεθεί τα θέματα, παρόλα που δεν ήταν θέμα συζήτησης, όλοι προσέχαν αυτό. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ήμασταν σε μια αίθουσα 50-60 άνθρωποι. Έτσι. Και όλοι υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Και έχουν τεθεί κάποια θέματα που θα γίνει μια συνάντηση τώρα με τον Υπουργό Εργασίας και θα τα βάλει ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ. Και από ό,τι βλέπετε και όλα, από ό,τι ξέρετε, έχει βγει μια κύκλιο σήμερα, που δεν προλάβω εγώ βέβαια να τη διαβάσω, γιατί τώρα βγήκα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα παιδιά που δεν πάνε σχολείο και αναγκάζονται οι γονείς που δουλεύουν και μένουν στο σπίτι με τις άδειες τις συγκεκριμένες. Δεν ξέρω αν είδατε εσείς την εγκύκλιο. Ναι, ναι, το παρακολουθείτε. Την έχουμε υπόψη μας την εγκύκλιο. Ωραία, κύριε Τσερβίδη, κάτι τελευταίο. Δηλαδή, αυτές οι συνεννοήσεις γίνανε με τη ΓΕΣΕΕ και το Υπουργείο. Έτσι, τώρα, αυτές πιθανόν αύριο να κλείσει ραντεβού και θα βάλουν και άλλα θέματα όπως βάλατε το συγκεκριμένο. Είναι και άλλα ζητήματα. Και θα κλείσουν πολλές επιχειρήσεις που πρέπει ωραία, να κλείσουν. Ακούστε λίγο, κύριε Τσελφίδη, για να κλείσουμε λίγο, επειδή είστε και πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ιορδαίας και κάνετε μια αναφορά για τον Ποδοσάκιο προηγουμένως. Είχαμε νωρίτερα μια καταγγελία εδώ από τον κύριο Σαραφίδη, τον πρόεδρο των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Η δική του καταγγελία, δεν έχουμε εικόνα από τη διοίκηση τι γίνεται. Ότι υπάρχουν πληροφορίες στον Ποδοσάκιο, φιλοξενεί αυτή τη στιγμή ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα, αλλά η διοίκηση λέει, τον Ποδοσάκιο λέει, ότι δεν μπορώ να φιλοξενήσω άλλα κρούσματα πέρα από αυτό το ένα. Ότι είμαι μέχρι εδώ. Αυτό ανέφερε ο κύριος Σαραφίδης λίγο πριν βγούμε τώρα μαζί. Δείτε το και εσείς αυτό, το δούμε και εμείς το θέμα. Να δούμε τι χρειάζεται το νοσοκομείο για να είναι αυτό που λέμε ένα άρτιο νοσοκομείο αναφορά. Πώς είπατε? Μου φαίνεται απίστευτο. Ναι, μ' ακούτε. Παρακαλώ. Θα το δω, αλλά βεβαίως μου φαίνεται λίγο απίστευτο γιατί ο διοικητής. Δεν ξέρω. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Σας λέω μια καταγγελία που έγινε νωρίτερα εδώ από τον πρόεδρο των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, του κ. Σαραφίδη. Απλώς σας το θέτω υπόψη. Ότι μάλλον πιθανότητα το νοσοκομείο χρειάζεται στήριξη δυναμικό ανθρώπινο. Μόνο για ένα σχεδίδιο δεν καήκαμε. Εδώ υπολογίζουν τώρα ότι. Δεν το ξέρω πιο πέρα. Σοβαρά προβλήματα. Θα έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή τι θα κάνουμε εμείς. Κύριε Τσερβίδη, δεν ξέρω, θα το δούμε. Είναι καταγγελία. Καταλαβαίνετε. Μόλις τώρα έγινε νωρίτερα. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, Κώστα, επειδή έχουμε και το διάγγελμα του Πρωθυπουργού, το οποίο από ό,τι βλέπω, παιδιά, δεν έχουμε χρόνο, θα το πάμε στα δελτία ειδήσεων για να είμαστε και εντάξει με τον κόσμο. Αν μπορούμε λίγο να δούμε τα δύο σπότ του κορονοϊού. Σε λίγο, όποτε τα ετοιμάσετε, μας λέτε. Α, πάμε. Για να τα δούμε λίγο, Κώστα, και επιστρέφουμε. Πάμε. Ο κορονοϊός επηρεάζει σοβαρότερα τους συνανθρώπους μας που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Ηλικιωμένους και ασθενείς με χρόνια νοσήματα. Πλένετε συχνά και σωστά τα χέρια σας. Καλύπτετε το στόμα και τη μύτη με τον αγκώνα όταν βήχετε και φτερνίζεστε. Κρατάτε αποστάσεις από άτομα που εμφανίζουν συμπτώματα. Καθαρίζετε καλά τις επιφάνειες και αερίζετε καλά τους χώρους. Εάν εμφανίζετε συμπτώματα και έχετε ταξιδέψει πρόσφατα σε πληττόμενη περιοχή ή αν βρίσκεστε σε πληττόμενη περιοχή, μην προσέλθετε μόνοι σας στο νοσοκομείο. Καλέστε τον γιατρό σας ή τον ΕΟΔΗ και παραμείνετε στο σπίτι σας. Για απορίες σχετικά με τον κορονοϊό, καλέστε στη γραμμή 24 ώρες λειτουργίας 1135. Δεν φοβόμαστε, ενημερωνόμαστε. Εάν έχετε το παραμικρό σύμπτωμα ίωσης, παραμείνετε στο σπίτι σας, για να μην μεταφέρετε την νόσο σε άλλους. Ειδικά οι ευπαθείς ομάδες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, ενώ από το πρώτο σύμπτωμα, πυρετό, βήχα, δυσκολία στην αναπνοή ή πόνο στο στήθος,
τηλεφωνούμε στο γιατρό μας. Οι δύο επόμενοι μήνες είναι ιδιαίτερα κρίσιμοι. Ας είμαστε όλοι προσεκτικοί. Πλένουμε συχνά και σχολαστικά τα χέρια μας. Καλύπτουμε το στόμα και τη μύτη με τον αγκώνα όταν βήχουμε ή φτερνιζόμαστε. Αποφεύγουμε μέρη με συνωστισμό. Καθαρίζουμε καλά τις επιφάνειες. Αερίζουμε συχνά το χώρο. Για απορίες σχετικά με τον κορονοϊό, καλέστε το 1135. Λοιπόν, πίσω στο στούντιο και πάλι, είμαστε 34 λεπτά μετά τις 3. Θα επιχειρήσουμε να πάμε λίγο, Κώστα, στην σημερινή Παγκόσμια ημέρα νεφρού που είναι σήμερα και να συνομιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Μάρκου που είναι νεφροπαθής. Τον βρίσκουμε στη Λάρισα. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα από τη Λάρισα. Ο Βασίλης ο Μάρκου καλησπέρα είναι... Είναι νεφροπαθής, είναι συμπατριώτη μας, κατάγεται από την ΕΟΡΔΕΑ, από την Ασβεστόπετα ΕΟΡΔΕΑΣ και ταυτόχρονα είναι και αθλητής. Να συστηθούμε λίγο, Βασίλη. Ποιος είναι ο Βασίλης Μάρκου? Ο Βασίλης Μάρκου είναι ένας άνθρωπος 53 χρονών, ο οποίος εδώ τα 24 τελευταία χρόνια πάσχει από χρόνια νεφρική συμπάρκεια και τα τελευταία 12 χρόνια ασχολείται ενεργά με τον αθλητισμό μέσω της κολύμβησης. Έχω λάβει μέρος σε πανελλήνιους αγώνες που έχω κατακτήσει χρυσά μετάλλια. Αυτά. Έχεις βάλει καινούργιους στόχους. Αυτούς τους νέους στόχους θέλω να μας έτσι εξηγήσεις. Μπορώ να μιλάω στον ελληνικό Κώστα για τις ναι, εννοείται, εννοείται. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ο βασικός στόχος ο δικός μου και των ανθρώπων που ανήκουμε στον ίδιο σύλλογο, ανήκω στο Σύλλογο Αθλούμενων Νεφροπαθών, πέρα από τη συμμετοχή στους αγώνες, είναι και η διάδοση της δωρεάς οργάνων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για μας. Έτσι και εγώ, πέρσι τον Ιούνιο, 23 Ιουνίου, είχα λάβει μέρος σε έναν μαραθώνιο κολύμβησης 5 χιλιόμετρων εδώ που έγινε στο Βόλο. Και φέτος, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες λόγω του κορονοϊού, υπάρχει ένας προγραμματισμένος αγώνας 5 Ιουλίου εδώ στην παραλία του Αγίου Παντελεήμονα, συνεργασία με το Σύλλογο Μαραθώνιας Κολύμβησης από Θεσσαλονίκη. Ένας αγώνας θα ανοιχτεί στα άλλα 3 χιλιόμετρων, πάλι με σκοπό το θέμα της δωρεάς οργάνου, της διάδοσης της δωρεάς οργάνου, που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για μας. Είναι αλήθεια ότι στη χώρα μας έχουμε κάνει κάποια βήματα σε σχέση με τη δωρεά οργάνων, αλλά έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Είναι έτσι, Βασίλη? Δυστυχώς η χώρα μας είναι τελευταία από τις τελευταίες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το θέμα της δωρεάς οργάνων. Να σου δώσω να καταλάβεις ότι τα νούμερα δυστυχώς και εδώ είναι την αλήθεια. Δηλαδή, ενώ στην Ισπανία το ποσοστό είναι 40 δότες ανά 1 εκατομμύριο ανθρώπους, στην Ελλάδα είναι 6 με 6,5% δότης ανά 1 εκατομμύριο κάτοικο. Αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος είναι γύρω στο 18%. Αυτό γιατί συμβαίνει ακόμη στη χώρα μας, κύριε Μάρκου, Βασίλη? Για ποιο λόγο δηλαδή βλέπουμε αυτό το θέμα, το οποίο παραμένει ταμπού, δηλαδή ακόμη δωρεά οργάνων? Εκεί φτάσαμε. Δυστυχώς, ναι, δυστυχώς είναι όπως το είπες, ταμπού. Η κουλτούρα μας, δεν ξέρω τι, η ενημέρωση για μένα υπάρχει. Απλώς λίγο πρέπει το κράτος να βοηθήσει λίγο την κατάσταση μέσω της αύξησης της χρηματοδότησης όσον αφορά τις μονάδες εντατικής θεραπείας, να βάλει γιατρούς συντονιστές στις μονάδες εντατικής θεραπείας που να βοηθούν, γιατί εκεί γίνεται η επαφή. Στις μονάδες εντατικής θεραπείας όσον αφορά τη δωρεά οργάνων, να αυξηθούν οι νοσηλευτές, οι γιατροί και να αυξηθεί βασικά χρηματοδότηση. Αυτό είναι το μεγάλο κομμάτι. Να έρθω λίγο σε έναν νεφροπαθή. Ένας νεφροπαθής μπαίνει σε μια λίστα και ενδεχομένως τι χρονικό περιθώριο και τι μπορεί να ελπίζει, ποιο είναι το χρονικό περιθώριο που ενδεχομένως θα βρει μόσχευμα? Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν γύρω 12.000 συνάνθρωποι μας, συνασθενείς μου, οι οποίοι υποβάλλονται σε μοκάδες. 12.000 είπες. Η λίστα να αναμονείς για μόσχευμα είναι 1.200 περίπου. Το μέσος όρος, ο μέσος όρος χρόνου για να μπει κάποιος να κάνει μεταμόσχευση είναι 8 χρόνια. 8 χρόνια. 8 χρόνια. Για να σας... Από προσωπική μου... Η προσωπική μου εμπειρία είναι ότι εγώ έκανα μεταμόσχευση μετά από 8 χρόνια. Ναι. Το έχασα το μόσχευμα στα 6 χρόνια και είμαι ακόμα στη λίστα άλλα 12 χρόνια. Δηλαδή, προσωπικά εγώ.
Και για να μην, θα μου επιτρέψετε να μην μιλάμε μόνο για τους νευροπαθείς, γιατί εμείς έχουμε το πλεονέκτημα εντός εισαγωγικών ότι έχουμε βέβαια την πάθησή μας, αλλά έχουμε το μηχάνημα το οποίο μας βοηθάει να ζούμε. Εγώ ζω 23-24 χρόνια, έτσι, 18 χωρίς τη μεταμόσχευση. Ας σκεφτούμε όμως ότι, ότι έχει πρόβλημα ο υπατοπαθής, ο καρδιοπαθής, που περιμένει ένα μόσχευμα για να ζήσει, γιατί αν δεν το πάρει θα πεθάνει. Πάντως, το βασικότερο που πρέπει να πούμε, Βασίλη, είναι ότι μέσα από τον αθλητισμό υπάρχει αυτό που λέμε και ένας τρόπος διαφυγής και για ένα νευροπαθή. Γιατί το 24ωρο ενός νευροπαθή φαντάζομαι είναι δύσκολο με τις αιμοκαθάρσεις και όχι μόνο. Είναι όντως πάρα πολύ δύσκολο. Μέσα από τον αθλητισμό προσπαθούμε και βρίσκουμε διέξοδο. Βελτιώνουμε καταρχήν την ποιότητα ζωής μας. Αισθανόμαστε ότι είμαστε ενεργοί. Εγώ προσωπικά αισθάνομαι ότι είμαι πάρα πολύ ενεργός. Και αυτό προσπαθούμε να πείσουμε μέσω του συλλόγου μας όλους τους συνασθενείς μας ότι ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα υγείας, είναι όντως σοβαρό. Αλλά αν βγούμε έστω και ένα περπάτημα να κάνουμε, δεν θέλουμε να κάνουμε, δεν μιλάμε να κάνουμε τον προβληματισμό, ένα περπάτημα βοηθάει πάρα πολύ. Μας βοηθάει να βελτιώσουμε, όπως είπα, την ποιότητα της ζωής μας και να βρούμε μια διέξοδο στην ασθένειά μας. Σήμερα ένας άνθρωπος ευπαθής ομάδας όπως είσαι εσύ, σε ανησυχεί, σε φοβίζει η ιστορία του κορονοϊού που ξεκίνησε και μας απασχολεί τις τελευταίες εβδομάδες? Εννοείται πως με ανησυχεί και μας ανησυχεί, αλλά άμα ακολουθούμε τις οδηγίες των γιατρών μας και των υπεύθυνων λοιμοξιολόγων, νομίζω δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μας είναι ανησυχεί βέβαια γιατί είμαστε, πώς το λένε, ανήκουμε σε ευπαθείς ομάδες και είμαστε πάρα πολύ σε δύσκολη κατάσταση. Γιατί ευάλωτη, μπράβο, γιατί βγαίνουμε σε νοσοκομεία μέρα παραμέρα. Ο οργανισμός είναι επιβαρημένος. Οπότε λογικά πρέπει να φροντίζουμε και εμείς οι ίδιοι από μόνοι μας τον εαυτό μας, ακολουθώντας τα ατομικά μέτρα υγιεινής που συστήνουν οι υπεύθυνοι και οι γιατροί μας, και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Βασίλη, κάτι τελευταίο που θέλεις να πεις και ένα τελευταίο μήνυμα που θέλεις να δώσεις στον κόσμο και στους ανθρώπους που μας ακούν? Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ειδικά τώρα με το τελευταίο ερώτημα του Κώστα στον αφορά του κορονοϊό, ένα μήνυμα προς τους συνασθενείς και τις ευπαθείς ομάδες να προσέχουν πάρα πολύ και να μην θεωρούν ότι τα πράγματα είναι απλά. Φροντίζουμε τον εαυτό μας και ότι η δωρεά οργάνων είναι δώρο ζωής. Μπορεί αυτή τη στιγμή να λέει κάποιος ότι το κάνω, μιλάω γιατί όντως έχω ανάγκη να κάνω κάποια μεταμόσχευση, αλλά στη θέση τη δική μου να ξέρουν, εύχομαι να μην βρεθεί κανείς, αλλά είναι όλοι είμαστε δυνητικά ασθενείς. Όλοι είμαστε. Σε κάποια στιγμή μπορεί να χρειαστεί κάποιο δημοσίευμα. Οπότε η δωρεά οργάνων είναι δώρο ζωής, είναι δώρο Θεού. Το οποίο θα το δώσεις και σε κάποιον συνανθρωπό σου μετά, αυτό το δώρο Θεού. Ακριβώς. Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που μας είπες. Και χαρήκαμε που σε είχαμε σε αυτή τη σύνδεση από τη Λάρισα. Εγώ θα δεσμευτώ να επανέλθουμε, γιατί νομίζω ότι πρέπει να κουβεντιάζουμε, πρέπει να σπάσουμε αυτά τα όποια ταμπού, τις όποιες αναστολές έχουμε ως κοινωνία, και να φτάσουμε, αμή τι άλλο, αν όχι το μέσο όρο, να ανεβάσουμε λίγο αυτά τα ποσοστά που πραγματικά είναι πολύ χαμηλά στη χώρα μας. Και να ξεκινήσω από το πολύ απλό του εθελοντισμού στην αιμοδοσία, και φτάνοντας στα αιμοπετάλια ή ακόμη και στην δωρεά οργάνων. Ακριβώς όπως το είπες, Κώστα, έχεις απόλυτο δίκιο. Ο Έλληνας τον έχει τον εθελοντισμό στην οτροπία του. Βλέπουμε ότι δίνει αίμα, δίνει αιμοπετάλια. Άρα το πρόβλημα είναι κάπου αλλού. Εκείνο πρέπει να φτάξουμε και πρέπει να βρούμε τη λύση. Σας ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση και για τη συνεμινή παρουσία μου εδώ. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Σου ευχόμαστε. Και εσάς το ίδιο. Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Μάρκο, με καταγωγή όπως είπαμε από την Πτολεμαϊδα, ο οποίος ζει στη Λάρισα. Κώστα, είμαστε στο Photo Finish. 4 παρατέταρτο φτάσαμε εσείς. Ευχαριστώ θερμά. Εδώ κολλάει το πρώτο ο Θεός, αύριο πάλι. Πρώτο ο Θεός, αύριο στις 2:30. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε θερμά για την προσοχή σας. Ακολουθεί τώρα η ώρα αιχμής με τον Γιάννη Ευεσκιώτη και βεβαίως επόμενα δελτία ειδήσεων στις 18:30 και στις 19:00. Χαίρετε.